υπάρχουν τρεις κεραίες στο δόμο πολυκατοικίας της περιοχής, οι οποίες έχουν ήδη καταγραφεί ως αυθαίρετες. Στερούνται αδείας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οι κάτοικοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην υγεία τους. Οι κεραίες αυτές είναι καταταφιστές, ακόμα και μετά τον καινούριο νόμο που έχει δημοσιευτεί, και ζητούν από την πολεοδομία να προχωρήσει την κατεδάφιση. Και έχουν κάνει μια καταγγελία στην πολεοδομία, η οποία επρόκειτο να προχωρήσει στην κατεδάφισή τους. Έχουν κάνει ενστάσεις οι εταιρείες και σήμερα συζητιούνται οι ενστάσεις αυτές. Και έχουμε έρθει για να παρασταθούμε κι εμείς, προκειμένου οι ενστάσεις να απορριφθούν και να προχωρήσει η πολεοδομία στην κατεδάφιση. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουμε το παράδειγμα στο Βόλο, πριν μία εβδομάδα κατέβηκε μία κεραία, ακριβώς αντί δικιά μας. Και θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα, γιατί ήδη είχε γίνει καταγγελία από τον Ιανουάριο. Λοιπόν, έχουν φύγει αρκετές κεραίες. Δηλαδή, η πολεοδομία πραγματικά έχει κατεβάσει αρκετές κεραίες στο Ηράκλειο και πιστεύουμε ότι θα κάνει το ίδιο και τώρα. Από τα τέλη Μαρτίου έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Ναι. Ναι. Το νομικό πλαίσιο στηρίζει τις εταιρείες. Στηρίζει τις εταιρείες, βέβαια. Είναι ένας νόμος που έγινε ακριβώς προς πίστα συμφέροντα των εταιριών. Εντελώς. Αυτό λοιπόν αλλάζει. Ναι, βεβαίως. Ναι, να σας πω, ο ίδιος ο νόμος αυτός, ο καινούριος, ο οποίος πραγματικά ευνοεί πάρα πολύ τις εταιρείες, στις μεταβατικές του διατάξεις όμως λέει ότι οι κεραίες οι οποίες είχαν ήδη καταγγελθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υπάγονται στο παλαιό νομικό καθεστώς και ολοκληρώνεται η επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το παλιό νομικό καθεστώς. Άρα λοιπόν η κεραία για την οποία θα συζητήσουμε σήμερα στην πολεοδομία και ενδεχομένως και πάρα πολλές άλλες στο Ηράκλειο για τις οποίες έχουν γίνει καταγγελίες πριν τη δημοσίευση του νόμου δεν υπάγονται. Οπότε μπορούν να καταδαφιστούν, δεν υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα. Πριν δύο χρόνια μας βάλανε μία κεραία έτσι παράνομη. Έχουμε πάρει την απόφαση από το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών ότι είναι παράνομη, τη έχει επιβάλει πρόστιμο 19.000 ευρώ και το πολεμικό 500. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο την κεραία να τη βγάλουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή έρχομαι από τον κύριο Κουτσαράκη, μέσα στο περιβάλλον, στον κύριο Παγκεράκη, μου είπαν ότι θα πάνε τώρα στη ΔΕΗ να ζητήσουν να κοπεί το ρεύμα. Αυτό ο κύριο που ενοικίασε παίρνει, νομίζω κατά τη γνώμη μου, έχω ακούσει κάποια λεφτά και ενοικίασε άλλο σπίτι αλλού. Και μα λέει: Έχω την κεραία και δεν μπορώ να έρθω και να κάτσω, εσύ στα κορόιδα να κάνει εκεί. Από την ημέρα που κάτσα δύο χρόνια τώρα εκεί που κάθομαι, έχω πονοκεφάλους καθημερινά. Πήγα στον γιατρό εδώ παραπάνω ένα οριλά και μου διέταξε να κάνω μια αξιονική εγκεφάλου για τους πονοκεφάλους. Δεν την έχω κάνει ακόμα, την κάνω όμως άμεσα. Γιατί φοβάμαι, δεν ξέρω τι είναι η αξιονική. Δεν ξέρω αυτά τα πράγματα. Η υπόθεση είναι ότι υποφέρομαι όλοι οι γειτόνιοι από τον πονοκέφαλο και αυτός ο κύριος παίρνει το ενίκιο και τίποτα παραπέρα. Έχουμε την απόφαση είναι παράνομη. Έχουμε την απόφαση ότι κάναμε την αίτηση του 2011 το οποίο λέει. Προηγηθήκαμε, αυτοί κάμανε έτσι μετά για να νομοποιήσουν. Αλλά εμείς προηγηθήκαμε, είχαμε ζητήσει αν είναι παράνομη ή όχι. Οπότε δεν μπορούν να νομοποιήσουν. Τι με έγινε, δηλαδή πού πρέπει να πάμε, να την καταλάβει η μοναχή μας. Για μένα είναι εύκολο να δώσω 500 ευρώ σε ένα Αλβανό ή σε ένα κακομοίρι που δεν έχει ψωμί να φάει, να μου την καταλάβει. Γιατί με μεγάλο συνήθεια δεν μπορώ. Αλλά πώ θα γίνει, τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, αυτά τι θα γίνουν δηλαδή. Πρέπει να πεθάνουν. Ρωτάω το κράτο να πεθάνουν, πε μου. Η όλη ταλαιπωρία μα ξεκίνησε από τέλος του 2011 που διαπιστώσαμε ότι υπήρχε τρεις παράνομες κεραίες απάνω στο δώμα της απέναντι οικοδομής. Γύρω από την περιοχή υπάρχει ένα νηπιαγωγείο στη Μαγκανάρδο το οποίο είναι στα 100 μέτρα. Υπάρχει παιδικό σταθμό στην Αεροφύγης που είναι στα 130 μέτρα. Υπάρχει το συγκρότημα της Ακαδημίας με ένα σωρό νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία που είναι στα 180 μέτρα. Υπάρχει στην Κνωσού ένα συγκρότημα πάει με ένα σωρό δημοτικά σχολεία τα οποία είναι σε απόσταση 250 μέτρα. Η κεραία πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΕΤ, στη φόρμα της ΕΕΤ πρέπει να είναι πάνω από 300 μέτρα, μην υπάρχουν ούτε σχολεία ούτε παιδική σταθμή. Mm-hmm. Κάναμε καταγγελία, έχουμε ειδοποίηση όλους τους εμπλεκόμενους από το Δήμο μέχρι την Περιφέρεια και απάντηση καμία. Είμαστε μόνος για κοροϊδία. Είναι από αναβολή σε αναβολή, από δίμηνο σε μήνα, από μέρα σε μέρα, από Δευτέρα σε Τετάρτη σε Παρασκευή. Δηλαδή νιώθουμε αδικημένοι, προδομένοι. Νομίζω ότι είμαστε με λίγα λόγια μαϊμούνια.
Τι άλλο θα πω. Περιμένουμε τώρα τον κύριο Βασιλάκη και να. Εμείς θέλουμε τον νόμο. Δεν θέλουμε τίποτα παράνομο. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτοδικία. Δεν είμαστε αλήτες. Είμαστε οικογενειάρχες και απαιτούμε να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος λέει εφόσον έχει η κεραία είναι παράνομη. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει ο νόμος Βορύδη αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει ότι σύμφωνα με τη δικηγόρο μας λέει ότι έχουμε καταγγελία από το 2011 και ο νόμος ήταν στο 2012. Άρα είμαστε με το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Ωραία.